Με δεδομένο ότι το 68% των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων των τραπεζών αφορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και ότι οι οφειλές πάνω από 500.000 αυτοαπασχολούμενων έχουν παραπευθεί στο ΚΑΟ, δείχνουν ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή πυρός. Σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης στα γραφεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, τα οποία στεγάζονται στο ΙΚΑ της Καβάλας σε ελεύθεροι επαγγελματίες, με τη συμπαράσταση του Εμπορικού Συλλόγου αλλά και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων ΟΜΟΥ Καβάλας. Σήμερα το πρωί, όπως βλέπετε, γίνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΙΚΑ για τα χρέη των επιχειρήσεων προς το ΚΑΕΟ και συγκεκριμένα για την πρακτική που εφαρμόζεται τελευταία, ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι, με το κλείδωμα των λογαριασμών των επαγγελματιών, στην ουσία κόβοντας την ρευστότητα από τις επιχειρήσεις και δημιουργώντας έναν ασφικτικό κλειό και οδηγώντας ουσιαστικά σε κλείσιμο μια επιχείρηση η οποία κόβεται η ρευστότητά της. Είμαστε εδώ στο κτίριο του ΙΚΑ για τα γραφεία του ΚΑΟ για μια καινούργια τροπολογία η οποία πραγματικά θα είναι λεμιτόμος στους μικροεπιχειρηματίες και στους συναδέλφους. Σε όλα αυτά τα μεγάλα και πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας, τα φορολογικά, τις ΕΜΕ, τους άμεσους φόρους κτλ., έρχεται ένα κόμμα το οποίο θα μας αποτελειώσει. Μιλάμε για μια τροπολογία η οποία μπαίνει στους λογαριασμούς, γίνονται κατασχέσεις σε πολύ μικρότερα πλέον ποσά, που σημαίνει ότι πλέον καμία επιχείρηση δεν θα μπορέσει να επιζήσει. Νομίζω ότι η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες. Η φορολογική πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα έχει κυριολεκτικά ξεζουμίσει τους επαγγελματίες, βιοτέχνους, εμπόρους, αυτοκινητιστές και έχει οδηγήσει σε τεράστια χρέη που μάλιστα γίνονται απαιτητά μέσω του ΚΑΟ, του Κέντρου Ίσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, από 500 ευρώ και πάνω. Με την τροπολογία της κυβέρνησης την τελευταία θα έχουν πρόσβαση στα φορολογικά μας στοιχεία και οι τράπεζες. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει το στοιχείο που μας λέει ότι το 68% των κόκκινων επαγγελματικών δανείων αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι περισσότεροι συνάδελφοι επαγγελματίες, οι μικρές, δηλαδή οι μικροί και αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρές επιχειρήσεις, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Τα αιτήματα των επαγγελματιών ήταν τα εξής: κατάργηση του νόμου που επιβάλλει φορολογία από το πρώτο ευρώ, άμεση επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για όσοι έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σε 12.000 ευρώ, με προσάξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμού για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, απαγόρευση κατασχέσεων και πληστηριασμών πρώτης κατοικίας για χρέη αυτασφάλισης, διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για χρέη στο ταμείο, διαγραφή τμήματος των χρεών προς τις τράπεζες, διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Κούρεμα 30% του κεφαλαίου και 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους, αλλά και ακατάσχετο λογαριασμό για όλους τους επαγγελματίες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ.